Είμαι ο Παναγιώτης Ενατούδης, εμπνευστής και συντονιστής της εναλλακτικής κοινότητας Πελίτη. Σήμερα είναι 7η Απριλίου και είναι η μέρα που έχει καθιερώσει το Πελίτη εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2002 και μετά, σαν μέρα για τις ντόπιες ποικιλίες στην Ελλάδα. Σήμερα πραγματοποιούνται μια σειρά εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, στην Κέρκυρα, στην Αίγινα, στην Κομοτηνή, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα, με κύριο χαρακτηριστικό όπου άνθρωποι δημιουργούν παραδοσιακές ποικιλίες, μεγαλώνουν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες και τα προσφέρουν δωρεάν σε δημόσιους χώρους. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε την ιστορία και το θέμα των ντόπιων ποικιλίων σε όλη την κοινωνία και κάνουμε γνωστό όλο αυτό το θέμα και ο κάθε ένας προσπαθούμε να αναλάβει, να διατηρεί μια ποικιλία μέσα στην καθημερινότητά του. Ο κάθε παραγωγός μπορεί, αν θέλει, να συμμετάσχει δηλαδή στη διατήρηση των σπόρων, εφόσον... Κοίταξε, εμείς θεωρούμε ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι σημαντικός και σπουδαίος και ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα κομμάτι ευθύνης για το θέμα που λέγεται διατροφή, διατροφική κυριαρχία και αυτάρκεια και καθημερινά ψηφίζουμε με το πυρούνι μας για το τι γεωργεί και τι κόσμος θα υπάρξει αύριο. Το να καλλιεργούμε την τροφή μας και μάλιστα με παραδοσιακές ποικιλίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Καταρχήν συνεχίζουμε μια ιστορική παράδοση, μια παράδοση χιλιάδων ετών. Συνεχίζουμε την ιστορική μνήμη του τόπου μας, της οικογένειάς μας και γενικότερα. Είμαστε αυτάρκεις στην τροφή μας, μια που παράγουμε εμείς την τροφή μας και μάλιστα ξέρουμε από τι σπόρους είναι η τροφή που έχουμε και επίσης βάζουμε άρωμα, γεύση στο τραπέζι μας, βελτιώνουμε τη σχέση μας με τους οικείους μας και χίλια δυο άλλα καλά πράγματα που έχει αυτή η ιστορία. Ακούγεται ότι οι εταιρείες που λανσάρουν τα μεταλλαγμένα κάνουν προσπάθεια να συλλέξουν και να εξαφανίσουν τους εδόδημους σπόρους. Κοιτάξτε, ο σπόρος είναι τροφή. Όποιος ελέγχει το σπόρο έχει μια τεράστια πολιτική και οικονομική εξουσία. Σαφώς οι ντόπιες ποικιλίες δίνουν τη δυνατότητα ελευθερίας στους πολίτες και στους ανθρώπους που κρατάνε αυτούς τους σπόρους και γι' αυτό κάποιες εταιρείες προσπαθούν να ελέγξουν το παγκόσμιο γενετικό υλικό. Απλά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι οι εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δική μας. Εμείς συνεχίζουμε με θάρρος και με χαρά να καλλιεργούμε την τροφή μας και να μοιράζουμε δωρεάν σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες, δίνοντας ουσιαστικά έτσι ένα δώρο ελευθερίας και στους ανθρώπους γύρω μας. Το 2009, όταν είχε έρθει ο Άνταμ Φόρμπς στο Πελίτη, αυτό που μας είχε πει είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερο έθνος, ούτε να μιλήσει κανείς για δημοκρατία από τη στιγμή που θα χαθούν οι ντόπιες ποικιλίες. Οπότε και εμείς ουσιαστικά αυτό κάνουμε, μοιράζουμε σπόρους, μοιράζουμε ελευθερία. Στην Κέρκυρα υπάρχουν παραγωγοί και ποικιλίες οι οποίες διατηρούνται για λογαριασμό του Πελιτή. Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία εξάπλωσης των ντόπιων ποικιλίων παγκοσμίως. Έτσι, από εδώ ξεκίνησαν και εξαπλώθηκαν χιλιάδες ποικιλίες και σαφώς και η Κέρκυρα είναι μέσα σε αυτό. Ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει σε αυτό το κέντρο εξάπλωσης των ποικιλίων. Σίγουρα η ελιά της Κέρκυρας είναι μια παλιά παραδοσιακή ποικιλία που χάνεται στα βάθη των αιώνων πίσω η ιστορία της. Η φάβα που καλλιεργούνται παλιότερα και τώρα σε κάποια απομονωμένα νησιά στην περιοχή γύρω από την Κέρκυρα είναι διατηρείται όπως ήταν, διατηρείται από την αρχαιότητα. Και από εκεί και πέρα έχουμε κρεμμύδια που ήρθαν πολύ μετέπειτα στο νησί, αλλά έχουν και αυτά τη δική τους ιστορία. Την ντομάτα, την κερκυραίκια, τη φράουλα που λέμε. Ναι, και οι φράουλες, τα φυτά φράουλες που είναι πολύ μικρή η κερκυραϊκή φράουλα. Και σήμερα είχαμε την τιμή να μας προσφέρουν κάποια φυτά ο Γιάννης ο Σάουλος για να τα μεταφέρουμε στο δικό μας χώρο. Σαφώς είναι πολύ σημαντικό το νησί όσο αφορά τις ντόπιες ποικιλίες και είναι πολύ σημαντικό να συνδέσετε τον τουρισμό σας με τις τοπικές σας ποικιλίες όπως έχει γίνει και στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά όπου οι τουρίστες πλέον πάνε και απαιτούν να γευτούν αυτά τα μοναδικά προϊόντα που υπάρχουν για τη Σαντορίνη παράδειγμα και στην Κέρκυρα γιατί όχι
που εδώ φύονται και εδώ έχουν τα δικά τους αρώματα, τις δικές τους γεύσεις, την ιδιαίτερη κουζίνα, τα ιδιαίτερα φαγητά που ενδεχομένως κάνετε εδώ στην Κέρκυρα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να τα αναδείξετε και να είναι και ένα μέσος προβολής και του νησιού και της ιστορίας του. Στις 21 του Απρίλια έχουμε την 12η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών. Πραγματοποιείται στην έδρα του Πελίτη που είναι στο μεσοχώριο του Δήμου Παρανεστίου και γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Παρανεστίου και το ΚΠΕ Παρανεστίου. Σας καλούμε να έρθετε και να συμμετάσχετε σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Περιμένουμε πάνω από 5.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και καθώς και αρκετούς ξένους επισκέπτες. Έρχονται καλλιεργητές όπου προσφέρουν σπόρους και φυτά από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα υπάρχει μουσική, χορός, εργαστήρια, εκδηλώσεις και είναι ένα μεγάλο πανηγύρι για το θέμα των ντόπιων ποικιλιών. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και τις Διεθνείς Μέρες Σπόρων στην Ελλάδα, που είναι 21, 22 και 23 Απριλίου. Είναι η συνέχεια μια συνάντηση που είχε γίνει πέρυσι στις Βρυξέλλες. Φέτος έρχεται στο μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου, όπου στις 22 του Απρίλη οι οργανώσεις παρουσιάζουν τις δράσεις που κάνανε από πέρυσι μέχρι φέτος πάνω στο θέμα των ντόπιων ποικιλιών και στις 23 παρουσιάζουν το πλάνο δράσης που θα έχουν για τον επόμενο χρόνο. Είναι μεγάλη τιμή για μας που έχουμε αναλάβει αυτή τη διοργάνωση και για την Ελλάδα θα λέγαμε. Μέχρι στιγμής πάνω από 15 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση και κόσμου για να παρακολουθήσει τις συνεδρίες. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι ο καθένας μας είναι πολύ σημαντικός και σπουδαίος και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, αρκεί ο καθένας από εμάς να δει την ευθύνη στα πράγματα που συμβαίνουν. Δεν είμαστε θύματα καταστάσεων, αλλά είμαστε συνεργοί σε αυτά που συμβαίνουν και στην περίοδο την οποία διανύει σήμερα η χώρα μας, οι ντόπιες ποικιλίες μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουμε να υπάρχουμε και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν άτομα αλλά και σαν κοινωνίες, γιατί ακριβώς μέσα από τις ντόπιες ποικιλίες μπορούμε να έχουμε τροφή. Και μάλιστα καθαρή και ελεύθερη. Δηλαδή μπορούμε να κρατάμε το δικό μας σπόρο SAE για κάθε χρόνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω εδώ κάποια έτσι, να το πω, τεχνικά στοιχεία. Δηλαδή αυτό το οποίο διατηρεί τον πελιτή είναι οι εδόδημοι σπόροι και μόνο, έτσι. Ναι, δηλαδή, μιλάμε για ποικιλίες που υπάρχουν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δηλαδή το μονόκοκο σιτάρι καλλιεργείται από την 7η χιλιετερίδα π.Χ., δηλαδή εδώ και 9.000 χρόνια και έχει βρεθεί σε ανασκαφές σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Από εκεί και πέρα για άλλες παλιές ποικιλίες, έτσι πολύ γνωστές στο ευρύ κοινό, είναι η φάβα της Σαντορίνης που καλλιεργείται από το 1500 π.Χ., δηλαδή εδώ και 3.500 χρόνια. Η ελιά θρούμπα της Θάσου επίσης είναι μία από τις αρχαιότερες ποικιλίες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Το σιτάρι που κάνουμε το ψωμί έχει βρεθεί σε ένα σκαφέ στην Κνωσό. Η φάβα και αυτή η δική σας που είπαμε πιο μπροστά. Και κυρέκια, από τα νησιά. Ναι, okay. Γύρω από τα νησιά της Κέρκυρας. Επίσης τα κουκιά υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο την αρχαιότητα. Η φακή εγκλουβής, ξέρουμε ότι υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια στο νησί της Εκκλουβής, αλλά γενικότερα η φακή, ξέρουμε, έχει βρεθεί σε ανασκαφές, ποικιλίες φακής έχουν βρεθεί σε ανασκαφές, οπότε σίγουρα έχει μια βαθιά ιστορία η φακή στην Ελλάδα.